να βρεθούμε μπροστά σε ένα δημοψήφισμα που έδωσε τη δυνατότητα να καταγραφεί ένα υπερήφανο ταξικό όχι από κόσμο ο οποίος σε ένα μεγάλο μέρος είχε στο πίσω μέρος του Θεαντόλη το ενδεχόμενο αυτό το όχι να οδηγήσει σε ρήξη με τους θεσμούς της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη μεριά βρεθήκαμε μπροστά στο τεράστιο ξεκούλημα αυτού του όχι, αλλά και των χιλιάδων αγώνων και αγωνιών που έδωσαν οι αγωνιστές το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αγωνιστές που μετήχανε και βέβαια και μέσα στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως όμως είπε πριν και ο σύντροφος ο Ιωακίμογλου, το αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης και του όχι δεν παράγει κατευθείαν μια κινηματική βάση πάνω στην οποία μπορεί κανείς σαν το κύμα να καθίσει και να δώσει νέες κινηματικές οξύνσεις. Αντίθετα, μάλιστα, υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος αυτές τις εκλογές να επεδοθεί η απογοήτευση και να οδηγηθούμε στην λογική ότι πράγματι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος και συνεπώς, αφού δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, ας αναθέσουμε στα διάφορα κόμματα του μνημονιακού τόξου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ, τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι μπορούν. Κάτι το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι και παντελώς αδιέξοδο, γιατί τα προγράμματα αυτά δεν βγαίνουν. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να πάει, όπως είπε και πριν ο σύντροφος Γιαννόπουλος, ένα μεγάλο κομμάτι της δυσαρέσκειας προς τη μεριά της ακροδεξιάς και της Χρυσής Αυγής. Άρα υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος, αυτό το ανέβασμα της ταξικής συνειδητότητας, ότι πράγματι μέσα στους θεσμούς της ΟΝΕ και μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει λύση παρά μόνο το μνημόνιο, παρά μόνο η εσωτερική υποτίμηση, να οδηγήσει και σε μια χρεοκοπία της ίδιας της αριστεράς. Αν δεν υπήρχαν οι άνθρωποι αυτοί, καταρχήν οι ίδιοι βουλευτές, οι οποίοι ψηφίσανε ενάντια σε αυτό το μνημόνιο 3, τότε υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος η χρεοκοπία αυτής της αριστεράς να γινόταν με πολύ μαζικότερους όρους από ό,τι υπάρχει ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος να επεδοθεί η λογική ότι να πια είναι η αριστερά σαν και όλους τους άλλους. Είναι λοιπόν εξαιρετικά κρίσιμες αυτές οι επιλογές να υπάρξει μια διαφορετική πορεία που να δείξει ότι ναι, η αριστερά μπορεί να βγει στην πρωτοπορία και μπορεί να δείξει ότι ναι, θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ενδεχόμενα και το ενδεχόμενο είναι ένα. Ότι για να μπορέσει κανείς να αντιστρατευτεί τη λιτότητα, την κοινωνική καταστροφή, την οικονομική καταστροφή για τα πλατιά λαϊκά στρώματα, την ανεργία, την κατάλυση της λαϊκής κυριαρχίας που το κατάλαβε όλη η Ευρώπη, δηλαδή ότι αυτό το οποίο ζούμε μέσα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα πραξικόπημα, ότι θα πάρει, θα σηκώσει το βάρος, θα ενεργοποιήσει τα κοινωνικά στρώματα, θα δώσει τη δυνατότητα να ξαναχτιστεί μια ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει ένας άλλος δρόμος. Ένας άλλος δρόμος χωρίς μνημόνια που σημαίνει έξω από την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, έξω από το ευρώ, με διαγραφή του χρέους, εθνικοποιήσεις κτλ. Τα στοιχεία του μεταβατικού προγράμματος τα οποία ξέρουμε. Πρέπει να αναμετρηθούμε με το ερώτημα. Υπήρχε αυτός ο κίνδυνος της αντιπατικότητας από την αρχή του σχεδίου ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε. Όταν δεν είχες να αντιμετωπίσεις με ρητή θέση πάνω στο ζήτημα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αυτό που κατάλαβαν όλα τα λαϊκά στρώματα σήμερα, και ότι όχι μπορούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχες μέσα στο DNA αυτού του σχεδίου τη θριαλίδα εκείνη που οδήγησε στο να κατεβαίνει συνέχεια ο πύχης από τον οποίο πήγαινες να περάσεις και στο τέλος όχι απλώς να περάσεις από κάτω, αλλά να σκάψεις και τούνελ κάτω από το σκάμα και να φτάσεις στα χειρότερα δυνατά αποτελέσματα τα οποία οδήγησε η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Το ευρώ είναι κρίκος. Είναι κρίκος που αυτή τη στιγμή το είδατε. Μόλις πήγατε να πήγε να αγγιχθεί, έστω ότι ναι, πράγματι θα μπορούμε να έρθουμε σε κόντρα και σε ρήξη, ότι αυτό το 61,3 μπορεί να σημαίνει κάτι, πέσανε όλα, όλοι οι θεσμοί, όλα τα συμφέροντα να δείξουν και να δώσουν, τη νίκη στο ναι. Και αφού δεν το καταφέρανε, βάλανε όλες τις προσπάθειές τους να οδηγηθούμε σε αυτή τη χρεοκοπία που είναι το μνημόνιο 3.
Αυτή την χρεοκοπία οφείλουμε να τη σπάσουμε. Και αυτό έχει κρίσιμη σημασία για όλο τον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή να δείξεις ότι υπάρχει, ότι η αριστερά σηκώνεται και μπορεί να δείξει έναν άλλο δρόμο, είναι κρίσιμο και για την αναζωογόνηση των ίδιων των κοινωνικών κινημάτων. Και φυσικά, λόγω διαλεκτικής, δεν μπορεί να μην υπάρξει παρά μόνο πάνω στη βάση αυτών των κοινωνικών κινημάτων, δεν μπορεί να μην υπάρξει αυτός ο άλλος δρόμος, παρά μόνο μέσα από την ενεργοποίηση όλου του δυναμικού του ριζοσπαστικού, δεν μπορεί να μην υπάρξει παρά μόνο μέσα από τη συγκρότηση των θεσμών του οργανωμένου λαού που θα πάρουν επάνω τους την υπόθεση για να μπορέσει να εφαρμοστεί και να επιβληθεί αυτός ο άλλος δρόμος. Και πράγματι, η κατάληψη της κυβερνητικής εξουσίας δεν είναι παρά ένα εργαλείο μέσα στη βάση ενός συνόλου αγώνων, ενός συνόλου στοιχείων που δείχνουν την συνολική σύγκρουση. Μια κατάσταση διαδικής εξουσίας όπου οι εργαζόμενες τάξεις θα πάρουν επάνω τους και θα δείξουν ότι ναι, υπό την ηγεμονία τους μπορεί να υπάρξει ένας άλλος δρόμος. Και αυτό είναι το στοίχημα. Και εδώ πράγματι, με όλες τις αντιφατικότητες τις οποίες κουβαλάει ο καθένας, για το αν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει μετά από την εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος μια αυτοδύναμη καπιταλιστική ανάπτυξη στην Ελλάδα έξω από τους υπερελιστικούς μηχανισμούς, δεν μπορεί. Που να δείξει ότι τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι δυνατόν να εναρμονιστούμε με συμφέροντα των εργαζομένων, που δεν μπορεί. Παρόλα αυτά, όλες οι δυνάμεις που αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο κρίκος, αυτά τα εργαλεία των υπεριαλιστικών μηχανισμών που αυτή τη στιγμή είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα εργαλεία και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης, πρέπει να σπάσει. Και αυτό θα είναι ένα τεράστιο βήμα για όλους και για τα λαϊκά στρώματα στη χώρα μας. Είναι λοιπόν εξαιρετικά κρίσιμη η συγκρότηση ενός τέτοιου είδους κοινωνικού και πολιτικού μετόπου, που σαφέστατα πρέπει και να απαντήσει στα ερωτήματα των λαϊκών τάξεων. Υπάρχει ζωή έξω από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε διατροφική επάρκεια. Θα έχουμε φάρμακα την επόμενη μέρα. Θα πρέπει κανείς να απαντήσει, να δώσει βασικές κατευθύνσεις, γιατί υπάρχουν ότι ναι, πράγματι μπορεί να ακολουθηθεί αυτός ο άλλος δρόμος και είναι προς το συμφέρον των λαϊκών στρωμάτων ένας τέτοιος δρόμος. Τελειώνω με δύο σημεία. Το ένα είναι ότι είναι απαραίτητο και στοιχείο για να μπορεί κανείς να πει ότι αυτό το μέτωπο μπορεί να συγκροτηθεί με ελεκτικότητα, να έχει τη δυναμική που απαιτεί οι συνθήκες να έχει, να μην έχει γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά σαν φυσιογνωμία, να έχει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να έχει τη δημοκρατία στο DNA του, είναι προφανές ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος για ένα μέτωπο σήμερα να απαντήσει ακριβώς στα ερωτήματα που παίρνουν μέσα στη συγκυρία. Διαφορετικά δεν θα κατορθώσει να έλξει όλο αυτό το δυναμικό που μπορεί να έλξει και να το επλέξει σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης ενός νέου αριστερού ριζοσπαστικού μετώπου. Και ένα τελευταίο. Αυτή είναι η θέση την οποία εμείς έχουμε και παλεύουμε σαν αριστερή αντικαπιταλιστική συσφύρωση, σαν αράς και μέσα στην ανταρσή. Και σύντροφε Αντώνη, δεν είναι μόνο η Αυγή που μας βάζει πλέον πρωτοσέλιδο, είναι και ο Δόλου που μας βάζει πλέον. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν η ανταρσία πράγματι στο σύνολό της και τη μάχη αυτή θα τη δώσουμε και αύριο, θα τη δώσουμε και μετά τις εκλογές, να είναι οργανικό στοιχείο αυτού του μετώπου. Όπως επίσης όλα τα άλλα ριζοσπαστικά στρώματα, η ΜΑΣ και όλες οι άλλες δυνάμεις θα πρέπει να εμπλακούν σε όλη αυτή την κατεύθυνση. Και αυτή η μάχη είναι κρίσιμο να δοθεί, γιατί αφορά ακριβώς συνολικά την ανασύνθεση της αριστεράς και αντικαπιταλιστικές δυνάμεις. Οι επαναστατικές δυνάμεις έχουν καθήκον να παίξουν πρωτοπόρο ρόλο σε μια τέτοιου είδους ανασύνθεση. Αν όμως για λόγους εκταριστικών αγγυλώσεων ή ότι δεν έχουν πιστεί ακόμα κάποιοι σύντροφοι ότι πρέπει να περάσουμε μέσα από αυτόν τον δρόμο, ότι με αυτόν τον τρόπο θα κατορθώσουν να επηρεάσουν οι επαναστατικές δυνάμεις ευρύτερα στρώματα και να μπουν στην πρωτοπορία για να οδηγήσουν τις αναγκαίες τομές και μετά την εφαρμογή, αν κατορθώσουν αυτού του μεταβατικού προγράμματος, τότε αυτή τη μάχη εμείς θα τη δώσουμε από τη Δευτέρα. Μαζί με όλους εσάς, μαζί με όλο τον κόσμο, για τη συγκρότηση αυτού του αριστερού και εκλογικού μετώπου, να μπορέσει να καταφέρει να έχει μια σημαντική παρουσία και στις επόμενες εκλογές.